Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και χρόνια πολλά. Βρισκόμαστε στην αίθουσα κληρώσεων της Υπηρεσίας Κρατικών Λαχείων, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη σημερινή κλήρωση του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης, η οποία γίνεται κάθε χρόνο, όπως είναι γνωστό, παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η κλήρωση αυτή γίνεται με την εποπτεία της Διοικούσας Επιτροπής Κρατικών Λαχείων, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρό της, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, κύριο Θωμά Ψηλόπουλο, και τα μέλη, τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κύριο Γεώργιο Σινιώρη, τον Αττικάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριο Μαρίνη Λαμπρόπουλο, τους Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών, κυρίους Γεώργιο Παναγιωτόπουλο και Βασίλειο Ρούσο, από τα ιδιωτικά μέλη, κυρίους Θωμά Σκούρτη και Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, κύριο Δημήτρη Νταουσάνη, με Γραμματέα της Επιτροπής, την Δεσποινίδα Μαρία Μενούνου. Η κλήρωση αυτή θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, που είναι η γενική κλήρωση, θα κληρωθούν 14 αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί κερδίζουν διάφορα ποσά των συγκεκριμένων σειρών, που θα εξαχθούν από το σύνολο των σειρών. Στη δεύτερη φάση έχουμε την ειδική κλήρωση, κατά την οποία θα κερδίσουν διάφορα ποσά 20 αριθμοί ανεξαρτήτως σειράς. Στη γενική κλήρωση θα χρησιμοποιηθούν δύο κληρωτίδες, μία ηλεκτροκίνητη και μία χειροκίνητη. Από την πρώτη θα σχηματίζεται ο αριθμός και από τη δεύτερη θα προσδιορίζεται η σειρά του λαχείου το οποίο κερδίζει. Στην ειδική κλήρωση θα χρησιμοποιείται μόνον η ηλεκτροκίνητη κληρωτίδα για το σχηματισμό των αριθμών που κερδίζουν διάφορα ποσά ανεξαρτήτως σειράς.